Η τράπεζα αίματος φτιάχτηκε πριν από 30 χρόνια όταν κατατύχει σε ένα περιστατικό που έγινε με ατύχημα στη χώρα, το 86, έπεσε ένας άνθρωπος, χρειάστηκε να πάει Αθήνα με ελικόπτερο, μετακινήθηκαν 45 ανδριώτες να πάνε στην Αθήνα για να δώσουν αίμα και παράγωγα αίματος για να σωθεί ο άνθρωπος. Από αυτούς οι 30 ήταν ικανοί και δώσαν, αιμοδοτήσαν. Δηλαδή 45 άνθρωποι ταξίδεψαν. Τότε είπαμε κάποιοι άνθρωποι ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό, θα πρέπει να γίνει και εδώ μια αντίστοιχη τράπεζα. Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες, έγινε, να μην τα πολυλογούμε, πήγε πάρα πολύ καλά, η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη και αρχίσαμε να καλύπτουμε τις ανάγκες του νησιού. Στα 37 χρόνια έχουμε πάρει 8.000 περίπου μονάδες, έχουμε καλύψει αντίστοιχα χιλιάδες πατριώτες μας, ακόμα και ανθρώπους που δεν ήταν από εδώ, συγγενείς εξαγχιστίας κάποιων ανδριωτών ή που είχαν φύγει από την Άνδρο κάποια χρόνια και είχαν την ανάγκη. Με την πάροδο των ετών όμως ατόνισε αυτή η συμμετοχή, δηλαδή η προσέλευση των ανθρώπων που έπρεπε να έρθουν να δώσουν αίμα ήταν όλο και μικρότερη. Με αποτέλεσμα η διοίκηση του νοσοκομείου Νίκαιας να κόψει τη μία ημέρα επίσκεψη στο νησί, να την κάνει μόνο δύο, οπότε λειτουργήσαμε με μία ημέρα στη χώρα, πρωί-απόγευμα, και την άλλη μέρα είτε στο Κόρδο είτε στο Γάβριο, εναλλάξα, το θυμάστε, κατά περίοδο. Δυστυχώς ούτε αυτό σταμάτησε, με αποτέλεσμα μέχρι πριν από ένα χρόνο να λειτουργεί αυτό και πριν από ένα χρόνο να σταματήσει τελείως, γιατί η προσέλευση ήταν πάρα πολύ μικρή. Δεν νοείται περιοχή σαν το Γάβριο Πατσί με 3.500-4.000 κατοίκους να στείνεται συνεργείο και να μαζεύει 7, 10, 15 μονάδες. Εκεί για να στήσουμε συνεργείο να μαζέψουμε 40 με 50 μονάδες. Αυτά είναι τα στάνταρ τα διεθνή για τη δαπάνη κατά μονάδα αίματος. Αντίστοιχα στο Κόρδι δεν έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις βέβαια, αλλά πάλι δεν μπορούμε για 10 και 12 μονάδες να γίνει στήσιμο του συνεργείου. Στην θεωρία η αιμοδοσία του εθελοντή αιμοδότη καλύπτει μόνο τον ίδιο και τον πρώτο βαθμό συγγενή του. Αυτό που εμείς σαν τράπεζα κάναμε είναι να καλύπτουμε τους πάντες. Ακόμα και με καταγωγή από την Άνδρο, ακόμα και με συμπεθεριό από την Άνδρο. Παρά το ότι η Άνδρος μάζευε πάντα λίγες μονάδες, στις τρεις αιμοδοσίες το χρόνο που κάναμε πάντα μαζεύονταν γύρω στις 300-350 μονάδες. Σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ, 10.000 κατοίκους του νησιού χρειάζονται τουλάχιστον 500 μονάδες, 500 αιμοληψίες δηλαδή. Αυτό λοιπόν που κάναμε με τις 350 μονάδες ήταν να ισορροπούμε κάπως την κατάσταση και με την εμπιστοσύνη που υπήρχε από την τράπεζα σε εμάς να καλύπτουμε και τους άλλους. Δυστυχώς με την πάροδο των ετών, το μεγάλωμα των ανθρώπων που ήταν οι αρχικοί αιμοδότες έπαψαν να υπάρχουν νέοι και αυτή η ιστορία ατόνισε. Δεν είναι ευθύνη μόνο του κόσμου και αν το θέλετε η μεγαλύτερη ευθύνη είναι αυτών που δεν ενημέρωνε τον κόσμο, που δεν το ζητούσαν, θέλετε επισταμένα, θέλετε αναγκεμένα, ας το πούμε με όσο πιο έντονο τρόπο να έρθουν να γίνουν αιμοδότες. Οι Σαντορίνοι κάνουν 700 αιμοληψίες στην εξόρμηση το ίδιο νοσοκομείο και στη Μήλο μπορεί να κάνει 300-350, που η Μήλος δεν είναι αντίστοιχη με εμάς, είναι λιγότερος πληθυσμός ή τουλάχιστον δεν είναι περισσότερος από εμάς. Με αυτή λοιπόν, με αυτά τα στοιχεία και με αυτή τη λογική είπαμε ότι θα πρέπει να ανανεώσουμε την προσπάθεια, να ξεκινήσουμε για να κάνουμε πάλι την τράπεζα τέτοια ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες. Μακριά από οποιονδήποτε η ανάγκη να ψάχνει να βρει αίμα να χειρουργήσει τον άνθρωπό του και να μην μπορεί. Είναι μια δραματική στιγμή, είναι μια στιγμή στην οποία δεν θα ήθελα να βρίσκεται κανείς και αυτή ήταν η επιδίωξή μας. Το αίμα δεν παράγεται, δεν δημιουργείται, δεν αγοράζεται, δεν πουλιέται, μόνο προσφέρεται. Προσφέρεται εθελοντικά για αυτόν που κάποια στιγμή θα το χρειαστεί, που μπορεί να είμαστε και εμείς οι ίδιοι ως χρήστες αυτής της υπηρεσίας. Για τούτη τη φορά δεν καταφέραμε να πετύχουμε να γίνει και εδώ αιμοδοσία, οπότε το μόνο που μένει είναι όποιοι θέλουν, εμείς σαν Σύλλογος Παροχής Φροντίδας Κατοίκων και Νοσηλείας, να καλύψουμε το πουλμανάκι που θα φέρει τον κόσμο στη χώρα,
Όμως δεσμεύομαι την επόμενη φορά που είναι ήδη καθορισμένη στις 18 Αυγούστου να υπάρξει στήσιμο του συνεργείου εδώ. Δεν έχουμε άλλο δρόμο, όμως για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται να συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι από εδώ σε μια κατάσταση εθελοντών να αιμοδοτήσουν ή να συντονίσουν αιμοδότες. Εγώ δεν θέλω ο καθένας από εδώ να πούμε ναι θα δώσω αίμα. Δεν θα δώσω αλλά θα σου φέρω και δύο ανθρώπους. Είναι πιο καλό ακόμα. Όλα αυτά τα προληπτικά που παίρνουμε, δηλαδή το ιστορικό κλπ. Κλπ. Δεν ασφαλίζουν τον αιμοδότη, τον αιμολήπτη ασφαλίζουν. Αυτή είναι όλη η ασφάλεια. Αλλιώς από τον καθένα θα μπορούσαμε να πάρουμε τα 450 κυβικά εκατοστά αίματος και να μην τα αξιοποιήσουμε, δεν θα πάθει απολύτως τίποτα. Σε 10 ημέρες έχει αποκατασταθεί όλο το έμορφο υλικό, μέχρι τις 20 ημέρες έχει εντελώς επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση. Το δε πλάσμα, το όγκος του αίματος αποκαθίσταται άμεσα, δηλαδή στη μια ώρα, με λίγο νερό, μια πορτοκαλάδα κλπ. Ο οργανισμός τραβάει από τους ιστούς όσα θέλει για το κυκλοφορικό του σύστημα και στις 10 μέρες το πλάσμα και στις 20 τα υπόλοιπα έμορφα στοιχεία. Με αυτή λοιπόν τη λογική δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος παρά μόνο ο, ας το πούμε, μεταφυσικός κίνδυνος θα μετρυπήσουν ο φόβος που εγώ το δέχομαι και αν δεν μπορεί να ξεπεραστεί ας μας φέρει έναν αιμοδότη και δεν πειράζει, ας μην δώσει ο ίδιος αίμα. Δεν είναι απαραίτητο να τον βάλουμε αντιμέτωπο με ένα φόβο που δεν μπορεί να ελέγξει, γιατί πολλές φορές μπορεί να δημιουργεί μέχρι και πανικό. Την επόμενη φορά σας εγγυώμαι προσωπικά ότι εφόσον αυτή η δουλειά αποδώσει με την έννοια του να υπάρξει ένας κατάλογος ανθρώπων που θα είναι όχι μόνο αιμοδότης αλλά και κοινωνία της ιστορίας και αυτοί που θα κινήσουν τους υπόλοιπους, θα είναι εύκολο να γίνει και εδώ. Ήταν ακόμα καλύτερο το ότι βρίσκονται και οι κάτοικοι εδώ, που όλοι σας είστε πρεσβευτές αυτού του πράγματος πλέον και μπορείτε να ενημερώνετε και να ευαισθητοποιείτε όλους τους ανθρώπους εδώ, για να μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εσύ, όποιον ξέρετε που θέλει να δώσει αίμα, να αφήσει τα στοιχεία του, να μπει στη λίστα, μπορεί να φέρει το όνομά του, τηλέφωνο του στον Κώστα. Με εκείνον θα έχουμε επικοινωνία για να μπορούμε να το... Να το στέλνουμε σε ένα τηλέφωνο του κυρίου Κωνσταντάκη.